Το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Καρίστου οι δύο πρώτοι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλιείας από λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο πρώτος ήταν νυχτερινός και ο δεύτερος ημερήσιος. Διοργανωτής ο Ναυτικός Όμιλος Καρίστου και συμμετείχαν 58 ομάδες από συλλόγους της ΕΟΙΔΑ, Ακαδημία Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σαλαμίνας, Αθλόδρασης, ΑΣΕΑΠ Τολεμαΐδας, Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου Σάμου, ΝΟΗΕΣ Πορτοράφτη, Τρίτον FC και Ναυτικός Όμιλος Καρίστου έδωσαν δυναμικά το παρόν. Ο καλός καιρός που επικρατούσε μπορεί να βοηθούσε ώστε να πραγματοποιηθεί μία από τις καλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις. Όμως δεν έδωσε πλούσιες ψαριές και οι θέσεις όλες κρίθηκαν σε ελάχιστα γραμμάρια. Ψάρι σε κάποιους τομείς ήταν ικανό ακόμα και για πρωτιά εκεί. Κέφαλοι, σάλπες, λιθρινάκια, τσέρουλες και μουρμούρες, τα αλλιεύματα που καθόρισαν τη βαθμολογία. Μια βαθμολογία που θα συμπληρωθεί με άλλους δύο αγώνες το Σεπτέμβριο, επίσης στο λιμάνι της Καρίστου και θα αναδείξει την εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλιείας. Μεγάλη συμμετοχή αθλητών, η άριστη διοργάνωση, η φιλοξενία της περιοχής, η καταλληλότητα του χώρου ήταν αυτά που χαρακτήρισαν την όλη εκδήλωση. Λιμεναρχείο, νοσοκομείο, Δήμος Καρίστου βοήθησαν από την πλευρά τους, ενώ ο ακούραστος γραμματέας του Ναυτικού Ομίλου Καρίστου Κώστας Τρόσος και ο έφορος Αλιείας Γιώργος Λιζάρδος ήταν αυτοί που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος των αγώνων, φροντίζοντας να δίνουν λύσεις σε ό,τι χρειαζόταν. Η εκδήλωση έκλεισε με παρέλαση των αποστολών, παρουσίαση των ομάδων, απονομές στους νικητές και των δύο αγώνων, δίνοντας όλοι ραντεβού για το Σεπτέμβρη.
χορηγός για μία ακόμα φορά η εταιρεία SIM, όπου προσφέρει στους αθλητές στη Μαλάγρα όλο τον αγώνα του πρωταθλήματος.